ίδια στιγμή που έγραφε τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, δημιουργούσε και τραγούδια που μπορεί να μην ήταν με την παραδοσιακή έννοια εμπορικά, αλλά εξέφραζαν τον ίδιο, τις εμπειρίες και τον πόνο του για τον τόπο μας. Η Κύπρος τιμά και θυμάται τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, το έργο του οποίου συνιστά μια μεγάλη παρακαταθήκη με μελωδίες. Αναγνωρίζουμε το υπέροχο ταλέντο του να μετατρέπει τις εικόνες σε μουσική και να μας οδηγεί σε ταξίδια που χωρίς τις μελωδίες του δεν θα μπορούσαμε ποτέ πραγματικά να πραγματοποιήσουμε. Τη συγκίνηση του εξέφρασε ο αδελφός του μουσικοσυνθέτη Νίκος Τόκας, λέγοντας ότι σε όλους λείπει ο Μάριος. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να ζουν και μετά τον θάνατό τους. Κάνω ευχή του χρόνου σε μια ελεύθερη πατρίδα να ανεβάσουμε την απόψινή παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο της Σαλαμίνας. Θα ήταν κάτι που θα το ήθελε τόσο πολύ και ο Μάριος. Έχουν περάσει φίλες και φίλοι 8 χρόνια από τη φυγή του Μάριου. Όμως ο Μάριος είναι πάντα εδώ μαζί μας και ανάμεσά μας με το έργο, το ήθος και την αγάπη του για τη Λεμεσό και την Κύπρο ολόκληρη. Στο καθιερωμένο πλέον για τους Λεμεσανούς φιλολογικό και καλλιτεχνικό μνημόσυνο του μουσικοσυνθέτη, στο χώρο του Λανίτιου Λυκείου, στο οποίο έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα, τραγούδησαν η Κατερίνα Κούκα, ο Στέλιος Διονυσίου και ο Κώστας Χατζηχριστοδούλου. Συμμετείχε και το φωνητικό σύνολο του Μουσικού Λυκείου Λεμεσού. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Ο Μάριος έφυγε νωρίς. Είχε πολλά πράγματα ακόμη να κάνει. Ήταν και θα είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδος.